Γεια σας και καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να παρακολουθήσετε την διακανονική εκπομπή από την ΕΡΤ3, όπου θα αναφερθούμε στην ελεύθερη πατρίδα. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που συνήθως μας απευθύνουν, διότι είμαστε νέο κόμμα, ιδρυθήκαμε τον Οκτώβριο του 2016, είναι τι ακριβώς είναι η ελεύθερη πατρίδα και τι πρεσβεύει. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Πιστεύω ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας διακρίνει από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι δεν είναι αρχηγικό κόμμα. Υπάρχει μια συλλογική ηγεσία, όπου είναι μια διοικούσα επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα μιλήσει στη συνέχεια. Και στη συνέχεια υπάρχουν υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τους διάφορους τομείς της δραστηριότητας της παράταξής μας. Από την αρχή έχουμε αποκλείσει τους επαγγελματίες της πολιτικής. Γι' αυτό και το κάναμε, διότι πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εμπιστευθούμε και πάλι στους ανθρώπους οι οποίοι κατέστρεψαν τον τόπο την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό ας το σκεφτεί πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η σύνθεση των μελών και των στέλεχων της ελεύθερης πατρίδας. Αποτελείται από ενεργούς πολίτες, επιτυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, οι οποίοι διεπίστωσαν ότι η χώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι ένα βήμα πριν από την καταστροφή και την γενική διάλυσή της και ότι όπως ο κάθε πολίτης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να διαπιστώσει, καταραίουν τα πάντα, μια χώρα όπου τίποτε δεν λειτουργεί. Σήμερα έγινε εισβολή των περίφημων αντιεξουσιαστών του Ρουβίκονα στο κτίριο της Βουλής, υποτίθεται σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μέρη της χώρας. Αυτό είναι ένδειξη το τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που μας κάνουν συχνά. Πού τοποθετήσετε πολιτικά? Δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις και να αναφερθούμε στο ότι αυτές οι έννοιες της δεξιάς και της αριστεράς είναι πια τελείως ξεπερασμένες στην εποχή μας. Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση όπου τα μέλη της φοβούνται να πλησιάσουν τον λαό, κάνουν προληπτικές συλλήψεις μη τυχόν δημιουργηθούν επεισόδια, περιστοιχίζονται από δημιουργίες των ΜΑΤ και ειδικά ο Πρωθυπουργός από πάρα πολλές δημιουργίες των ΜΑΤ για να μιλήσει. Έχουν πνίξει τον λαό στους φόρους, στις εισφορές, δεν μπορούν να σηκώσει κεφάλι. Μία τέτοια λοιπόν κυβέρνηση θα μπορούσε να αποκληθεί αριστερή? Κατά την άποψή μας όχι. Είναι μία ακροδεξιά κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μην μπλέξουμε με τους όρους. Θα απαντήσω λοιπόν συνθηματολογικά στο ερώτημα αυτό. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ελεύθερη πατρίδα από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Νομίζω ότι όποιος θέλει να το καταλάβει, το κατάλαβε τι σημαίνει αυτό. Ποιο είναι το βασικό μας σύνθημα? Για να περιγράψουμε έτσι πάρα πολύ απλά, με λίγες λέξεις, το ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Το βασικό μας λοιπόν σύνθημα είναι για τον Χριστό και την πατρίδα. Πιστεύω ότι τα λέει όλα. Γιατί συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές? Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης μας ρωτάνε, γιατί δεν περιμένατε να γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Θεωρούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή μας και τούτο διότι πιθανόν να μην το έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες πολίτες. Πάνω από το 80% των αποφάσεων που αφορούν την χώρα μας, το μέλλον μας, το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγόνων μας, παίρνονται στις Βρυξέλλες.
Επομένως, χρειάζεται εκεί μια παρουσία, μια ισχυρή παρουσία από ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορέσουν να με επιχειρήματα να διορθώσουν ένα σωρό λάθη τα οποία γίνανε εις βάρος της χώρας μας. Και το λέω αυτό, ότι χρειάζονται τέτοιοι ικανοί και δραστήριοι εκπρόσωποι της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι μέχρι τώρα τι γινότανε. Υπήρχαν οι Ευρωβουλοί στα μυαλά των ηγεσιών των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ήταν λίγο πολύ ένας χώρος απορριμμάτων, όπου εκεί με κατάλληλο τρόπο διοχετεύανε όσα στελέχη δεν ήσαν αρεστά στην ηγεσία ή ήσαν πολιτικοί τους αντίπαλοι. Και η άλλη περίπτωση, ακόμη χειρότερη, ήταν ότι εκεί προωθούσαν τους αγαπητούς και εκλεκτούς στην ηγεσία ως ένα είδος ανταμοιβής για να μπορέσουν να περάσουν τα 5 χρόνια μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή της ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό όμως είχε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Πλην ελαχίστων και σπανίων εξαιρέσεων, οι ευρωβουλευτές δεν αντιπροσωπεύσαν και δεν υποστηρίξαν τα ελληνικά συμφέροντα. Απαιτείται λοιπόν, θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά, ότι πρέπει να μπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωβουλή όπως τη λέμε, άτομα ικανά, με γνώσεις, δραστήρια και τα οποία θα μπορέσουν να υπερασπιστούν ουσιαστικά τα συμφέροντα της χώρας μας. Νομίζω ότι μίλησα αρκετά. Είπα αυτά τα βασικά τα οποία πρέπει να τα ξέρει λίγο πολύ ο Έλληνας πολίτης πριν φτάσει στη κάλπη και να πάρει την απόφασή του. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής της Ελεύθερης Πατρίδας, τον κύριο Νικόλο Βασιλιάδη, καθηγητή της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δικηγόρο. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω την κύρια τοποθέτηση, θεωρώ αναγκαία μία προλογική διευκρινιστική παρατήρηση. Η σημερινή διακαναλική συνέντευξη, όπως και η κάλυψη της προεκλογικής μας συγκέντρωσης παρουσίας των υποψήφων ευρωβουλευτών στη Κοζάνη και η συνέντευξη που θα λάβει η χώρα στις 4 η ώρα σήμερα στην ΕΡΤ2 με το στέλεχος στο μέλος δικούς επιτροπής μας, τον Τίνο Κωνσταντινίδη, είναι δωρεάν μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και της παροχής τηλεοπτικού χρόνου σε όλα τα κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογές. Το λέω αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί εντύπωση σε κάποιους ότι εμείς για να υπάρχουν αυτές οι συνεντεύξεις πληρώνουμε, άρα έχουμε κάποια χρηματοδότηση. Και είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι δωρεάν. Μακράν από εμάς οι όποιες περίεργες χρηματοδοτήσεις, θα πρέπει να αναζητήσετε ακριβώς αυτούς οι οποίοι θέτουν τέτοια ζητήματα. Τώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να πούμε το εξής. Στις ευρωεκλογές αυτές, 26 Μαΐου, καλούνται 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να ψηφίσουν για την ανάδειξη των υποψηφίων εκπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή 40 κόμματα. Από αυτά τα 40 κόμματα θα πρέπει να εξαιρέσουμε ενδεχομένως κάποια κόμματα τα οποία κινούνται στον χώρο του κοινωνικού, πολιτικού, κοινωνικού και ιδεολογικού περιθωρίου. Εάν πάμε λοιπόν σε όλα τα άλλα, θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί η Ελεύθερη Πατρίδα θα πρέπει να προτιμηθεί από τους Έλληνες πολίτες. Το είπε ο Δημήτρης, πρέπει να το καταστήσουμε απολύτως διακριτό. Στην Ελλάδα, ξέρετε, σε εμάς τους Έλληνες, μία από τις βασικές μας παθογένειες είναι η φιλαρχία και ο αρχηγισμός. Στους 5, οι 6 θέλουν να είναι αρχηγοί. Όπως είχε πει ο συγχωρεμένος Χάρη Κλίν, εάν πετάξει μια πέτρα, η πρόεδρο θα χτυπήσει ή σκύλο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε το μοναδικό κόμμα. Όλα λοιπόν τα κόμματα, όπως θα δείτε, είναι αρχηγοκεντρικά. Δηλαδή υπάρχει ένας αρχηγός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος αποκλειστικά σχεδόν προβάλλεται και προτάσσεται ως μια πολιτική πρόταση. Και βεβαίως κανείς ενδεχομένως δεν γνωρίζει τα υπόλοιπα στελέχη. Ακόμα και τα μεγάλα κόμματα αναζητούν, υποτίθεται, αυτόν τον αρχηγό, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια εκλογική επιτυχία. Η Ελεύθερη Πατρίδα
κινήθηκε εντελώς ανάστροφα. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η μήτρα των επιστημών και βεβαίως είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν αριστοδημοκρατία, ήταν το πολίτευμα των αρίστων. Στους ιδιώτες δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή στα κοινά. Κυρίαρχο όργανο της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας ήταν η Εκκλησία του Δήμου. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς από τους Οθωμανούς, εκείνο που κράτησε, εκείνος ο θεσμός ο οποίος κράτησε τους Έλληνες όρθιους και άσβεσε την πίστη τους προκειμένου να μπορέσουν να επαναστατήσουν και να απελευθερωθούν και να υπάρχει το νέο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, ήταν των Ελλήνων οι κοινότητες. Άρα το σύστημά μας ήταν πάντα κοινοτικό, όπως επίσης και της Εκκλησίας μας ήταν συνοδικό σύστημα. Εμείς λοιπόν είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν είμαστε αρχηγοκεντρικό, δεν έχουμε αρχηγό. Υπάρχει ο πρόεδρος δικού σας ο υποφαινόμενος, το κυρίαρχο όμως όργανο είναι η δικούς επιτροπή που αποτελείται από 9 ανθρώπους, πραγματικά, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και προέρχονται μέσα από την κοινωνία. Και εδώ ακριβώς είναι το κοινό, το βασικό διακριτό γνώρισμα της ελεύθερης πατρίδας. Πριν από 3 περίπου χρόνια η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε και πρέπει να πω ότι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία. Γι' αυτό και επιλέξαμε την κεντρική διακαναλική μας συνέντευξη να την κάνουμε εδώ, στη καρδιά της Μακεδονίας μας, τη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι λοιπόν που δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας, ενώσαμε δυνάμεις υπέρ Χριστού και πατρίδας. Κοινό διακριτό μας γνώρισμα. Δεν υπήρξαμε, όπως είπε και ο Δημήτρης, ποτέ ανεπάγγελτα επαγγελματίες της πολιτικής, γιατί δυστυχώς την πολιτική την έχουν κάνει επάγγελμα. Δεν υπήρξαμε κομματικοί κυφήνες, παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν υπήρξαμε κομματικοδίαιτοι ή κρατικοδίαιτοι. Επίσης δεν υπήρξαμε γόνοι. Δεν ανήκαμε δηλαδή σε καμία ανώνυμη εταιρεία πολιτικών τζακιών, γιατί δυστυχώς και η πολιτική στην Ελλάδα έχει γίνει κληρονομικό δικαίωμα. Θα πρέπει δεν να πούμε, γιατί προβάλλεται το θέμα, γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ το ποιος είναι καταλληλότερος ηγέτης, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα στις δημοσκοπήσεις. Αν δούμε τα τελευταία 15 χρόνια αυτοί που μας κυβέρνησαν, θα δείτε ότι αυτοί στον καθέναν από εμάς δεν έχουν κολλήσει είτε κανένα ένσημο, είτε ούτε το ένα χιλιοστό από το ένσημο ενός από τα ένσημα ενός εκάστου εξημών. Εμείς λοιπόν είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, δραστηριοποιούμαστε σε διάφορους χώρους, κοινωνικά, επαγγελματικά. Εγώ, όπως ανέφερε ο Δημήτρης, είμαι δικηγόρος παραρείου πάγου επί 24 συναπτά έτη. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κάνω δηλαδή 2 δουλειές για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Είμαστε λοιπόν επιτυχημένοι στο χώρο που κινούμαστε και δραστηριοποιούμαστε ή δραστηριοποιούμασταν στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο και επίσης θα πρέπει να πω ακριβώς. Επειδή είναι κάτι γνήσιο, καθαρό, που δημιουργήθηκε από τη βάση, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι επαναστάσεις, γιατί επεκαλούμαστε όλοι ότι προσπαθούμε να κάνουμε επανάσταση ή έχουμε έναν επαναστατικό χαρακτήρα, οι επαναστάσεις λοιπόν, ο επιστημονικός όρος της λέξης αναδεικνύει ότι είναι όταν κάτι ξεκινά από κάτω προς τα πάνω. Μην περιμένουμε λοιπόν από πάνω προς τα κάτω να ξεκινήσει κάτι. Η επανάσταση θα ξεκινήσει από την κοινωνία. Αυτό λοιπόν εμείς κάνουμε. Με δικά μας έξοδα, χωρίς να μας χρηματοδοτεί κανείς, χωρίς να χρωστάμε σε κανέναν, χωρίς κελετούς στα ντουλάπια μας, χωρίς να μας κρατούν από πουθενά, γυρίσαμε αυτά τα 2,5 χρόνια της πολιτικής μας παρουσίας σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Γιατί υπάρχει ένα κορυφαίο ζήτημα. Η Ελλάδα αφελληνίζεται και αποορθοδοξοποιείται. Πριν από 10 χρόνια, το 98% της Ελλάδας ήταν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 81%. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό, η ΥΠΑΤΕ αρμοστία του ΟΗΕ ανέβασε μια έκθεση την οποία την κατέβασε αμέσως, όπου ανέφερε ότι το 2035 η Ελλάδα θα είναι ένα κράτος μουσουλμανικό. Άρα λοιπόν, ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, που έχει σχέση και με τις ευρωεκλογές και με την πολιτική μας επιλογή, είναι ότι αλλοιώνεται η εθνική μας ταυτότητα για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Γιατί και στο παρελθόν περάσαμε δύσκολα, κατακτήσεις, υποδουλώσεις, σκλαβιές. Κατορθώσαμε όμως να κρατηθούμε σαν έθνος και να υπάρχουμε σήμερα
στη διαχρονική πορεία της ιστορίας, ακριβώς γιατί διατηρούσαμε αναλύωτα τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Και αυτό το οποίο χαρακτήριζε πάντα οι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού ήταν αυτό το τρίπτυχο που τόσο έχει λιδωρηθεί: πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Υπερβομών και αιστιών πολεμούσαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι στη Σαλαμίνα, στο Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία πολέμησαν το 1821 για να είμαστε σήμερα εδώ, να έχουμε τη δυνατότητα ελεύθεροι να μπορούμε να εκφραζόμαστε και να ζητάμε να μας τιμήσετε. Είναι λοιπόν η κατάσταση, έτσι όπως περιγράφεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλούμαστε λοιπόν, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι μεθαύριο, την Κυριακή 26 Μαΐου, θα ψηφίσουμε για ευρωεκλογές. Δεν ψηφίζουμε για εθνικές εκλογές. Και ενώ λοιπόν θα έπρεπε να μας απασχολεί το ποια Ευρώπη θέλουμε, μόνο συζήτηση για αυτό το πράγμα δεν γίνεται και για τις ευρωεκλογές. Έχουμε έναν ευτελισμό μιας φτηνής κομματικής μικροπολιτικής αντιπαράθεσης που φτάνει και σε πολύ χαμηλό επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης με τον πλουτισμό της οικογένειας ενός εκάστου πολιτικού ηγέτη είτε του πρωθυπουργού είτε του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ένα θέμα το πώς πλούτησαν οι οικογένειές τους βέβαια, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, για τον Πολάκη, για την Οβάρτης, για το Πετσίτη, για τα Κότερα. Ποια συζήτηση γίνεται για τις ευρωεκλογές? Και ξέρετε γιατί δεν γίνεται συζήτηση? Γιατί πολύ απλά θα αναδειχθεί η πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία που διεκδικούν την ψήφο μας κυρίως και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να τους εμπιστεύεται, ανήκουν στην ίδια μεριά. Στην Ευρώπη λοιπόν το δίλημα ποιο είναι? Ποιοι είναι με τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, αυτοί που θέλουν τη σημερινή Ευρώπη της γερμανικής ηγεμονίας, της γερμανικής οικονομικής κατοχής, της Ευρώπης των τραπεζιτών, των αγορών, του Σόρος, της πολτοποίησης των εθνών και της ισλαμοποίησης Ευρώπης, και από την άλλη είναι άλλες δυνάμεις, το κίνημα του ευρωσκεπτικισμού θα το χαρακτηρίζω, στο οποίο και εμείς ανήκουμε, που παραπέμπει στο αρχικό οραματισμό των εμπνευστών και δημιουργών της τότε ΟΚ, του Ντεγκόλ, του Σουμάν, που μιλούσαν για την πατρίδα, για την Ευρώπη των πατρίδων, των ισοτίμων εθνικών κρατών. Εμείς λοιπόν σε αυτή την Ευρώπη πιστεύουμε, για αυτήν θα αγωνιστούμε. Εάν δεν υπάρχει τέτοια Ευρώπη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζουμε να παραμένουμε σε αυτή την Ευρώπη της γερμανικής ηγεμονίας. Και εδώ πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την Ευρώπη υπηρετούν. Την Ευρώπη των μνημονίων. Ο κύριος Βέμπερ, που είναι πρόταση του Χριστιανικού Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή της ομάδας που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, είναι γνωστός για τις ανθεληνικές του θέσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης κατακεραυνώνει αυτούς τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις και τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν θα αναδειχθεί αυτό ακριβώς που σας λέω, εάν πηγαίναμε πραγματικά στον πυρήνα της συζήτησης για τα ευρωπαϊκά θέματα, ότι ο κομμουνιστικός διεθνισμός και ο νεοφιλελεύθερος διεθνισμός συγκλίνουν, πηγαίνουν μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι και από δίπλα έχουν ως χρήσιμο αρρωγό έναν πατριδοκάπηλο ψευτοπατριωτισμό. Γιατί ξέρετε, το σύστημα έχει πολλές παραφιάδες. Χρησιμοποιεί λοιπόν πολλούς μηχανισμούς εκτόνωσης και βαλβίδες εκτόνωσης, γιατί το πρόβλημά τους είναι να μην δημιουργηθεί ένα γνήσιο δημοκρατικό πατριωτικό μέτωπο το οποίο θα κάνει την πραγματική πολιτική ανατροπή. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Χρυσή Αυγή. Είναι προφανές ότι η λειτουργία της Χρυσής Αυγής λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης, υπηρετεί το σύστημα και ενοχοποιεί τον πατριωτισμό. Όποιος τολμάει να μιλήσει για πατρίδα, για θρησκεία, οικογένεια, αμέσως χαρακτηρίζεται συλλήβδιν, χρυσαυγίτης, ακροδεξιός, φασίστας. Και βεβαίως μια χαρά εξυπηρετεί. Αν δούμε δε ο ηγετικός πυρήνας είναι νεοναζιστές και νεοπαγανιστές, δεν έχουν δηλαδή καμία σχέση με την Ορθοδοξία και είναι αφελείς όσοι καλόπιστοι, γνήσιοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι πιστεύουν ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να υπηρετήσει την Ορθοδοξία. Από τη στιγμή, αν δείτε τα έντυπα της Χρυσής Αυγής από αρχικά, το πώς εκφράζονται για τον αρχηγό της Εκκλησίας μας τον Χριστό, ξεπερνάνε σε ύβρι ακόμη και άλλες αιρέσεις ή άλλες θρησκείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για να το καταλάβουμε και βέβαια θα πρέπει να δείτε και πώς λειτουργεί, ακριβώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά,
Ακριβώς επειδή κατηγορείται ως εγκληματική οργάνωση, είναι στα ποσοστά τα οποία βρίσκεται και δεν αφήνει να εκφραστεί το κυρίαρχο πλειοψηφικό ρεύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, που είναι το γνήσιο πατριωτικό ρεύμα. Γιατί αν είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά, τώρα σίγουρα θα διεκδικούσε ένα πατριωτικό μέτωπο, θα διεκδικούσε ακριβώς την πρώτη θέση είτε στις ευρωεκλογές είτε στις εθνικές εκλογές. Δείτε δε και το τελευταίο παράδειγμα, το πώς για τους τελευταίους ενδεχομένως αφελείς, ότι το ευρωψηφοδέλτιό της ξεκινάει από το Κωνσταντίνου, γιατί ακριβώς πρημοδοτείται, όπως κάνει και το ΚΚΕ, το άλλο μέτωπο, ο Λαγός, για να πάρει ασυλία, για να καλύψει το Μιχαλολιάκο, δηλαδή μιλάμε με όρους πολιτικής μαφίας. Βεβαίως, για να πάμε και στα άλλα, βεβαίως έχουμε να περιγράψουμε μια κατάσταση. Τι επιλογές έχουμε? Να μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ? Η κυβέρνηση αυτή που βρίσκεται από το 2015 είναι μια κυβέρνηση αντίχριστων και μισελλήνων. Βλέπουμε μια καθημερινή πραγματικότητα η οποία πραγματικά μας έχει ξεπεράσει. Ανέφερε ο Δημήτρης το παράδειγμα σήμερα της επίθεσης του Ρουβίκονα στο ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή, η οποία ανενόχλητη ρήμαξαν τη Βουλή, ενώ πριν από 3 μήνες πετάχτηκαν χιλιάδες λιγμένα χημικά από τη Βραζιλία σε αυτούς που διαδήλωναν για τη Μακεδονία μας και για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δεν υπήρχε καμία απάντηση. Ξέρετε πόσοι αστυνομικοί απασχολούνται στη Βουλή? 290. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Ρουβίκονας λοιπόν έχει υποκαταστήσει τους θεσμούς. Δεν υπάρχει αστυνομία, υπάρχει ευτελισμός της αστυνομίας. Τα φαινόμενα αυτών των επιθέσεων πριν από μερικούς μήνες σταμάτησαν κάποιους αστυνομικούς, πάλι μέλη του Ρουβίκονα, και τους έκαναν έλεγχο στοιχείων. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Στην Ελλάδα λοιπόν σήμερα ευημερούν 3 κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναρχικοί αντιεξουσιαστές, όλες αυτές οι ομάδες ΛΟΑΤΚΙ, περίεργες, που είναι παραφύσιοι ομάδες που προσπαθούν να μας επιβάλλουν ακριβώς ότι είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό, ο γονέας 1 και ο γονέας 2, τεκνοθεσία σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Να σημειώσω δε ότι ο νέος διάτονας τέρας της πολιτικής, ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν, η επαγγελματική του ανασχόληση είναι κατά σειρά δήμαρχος Καρπενησίου, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και τώρα διεκδικεί να είναι δήμαρχος Αθηνών, έχει δηλώσει ότι είναι φανατικά υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και βεβαίως τεχνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Για να πάμε και σε κάτι άλλο, έτσι για να το συνδέσουμε, λέω λοιπόν ΛΟΑΤΚΙ, αντιεξουσιαστές ή αναρχικοί και λάθρομετανάστες. Μία χένουσα πληγή που συνδέεται με το κορυφαίο ζήτημα για το οποίο δεν γίνεται καμία συζήτηση, στο δημογραφικό. Η Ελλάδα γερνά, το 2040 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι Έλληνες. 500 με 600 χιλιάδες αυξανόμενη με γεωμετρική πρόοδο νέοι άνθρωποι, ο ανθός των επιστημόνων φεύγει στο εξωτερικό και γιατί δεν βρίσκει δουλειά. Καθημερινά δέχομαι στο γραφείο μου φοιτητές και φοιτήτριές μου, οι οποίοι ακριβώς μου περιγράφουν το πρόβλημα και σκέφτονται ως μόνη επιλογή τη φυγή στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή έχουμε τους λαθροεισβολείς και προσέξτε να καταλάβουμε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έρθει κατά εκατοντάδες χιλιάδες και ούτε στην αριθμός, δεν ξέρει κανείς πόσοι είναι, και στους οποίους δίνουμε ηθαγένεια, το οποίο είναι κάτι παράνομο, γιατί δυστυχώς μας λένε ότι ηθαγένεια και υπηκότητα είναι το ίδιο πράγμα. Η ηθαγένεια, επειδή εγώ γνωρίζω ελληνικά, που έρχεται από το, είναι σύνθετη λέξη, ηθής και γένος απευθείας από το γένος. Άρα αποκτάται άπαξ και εξαίματος. Εκείνο το οποίο μπορεί να δοθεί υπηκότητα εφόσον συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις. Όταν λοιπόν αποκαλούνται αυτοί ως πρόσφυγες, θα πρέπει να σας πω ότι η Σύμβαση της Γενέβης λέει ότι πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος απειλείται η ζωή του, η περιουσία του και η οικογένειά του. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει μια πολεμική σύγκρουση, αν εξαιρέσουμε λοιπόν τη χώρα της Συρίας και του Ιράκ ενδεχομένως, οι εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, που έχουν πλημμυρίσει τη χώρα μας από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από τη Σομαλία, από τη Τινησία, από το Μπαγκλαντές, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ,
Είδατε, απέκρυψαν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά υπήρχε στο Facebook η ανάρτηση, τη φωτογραφία του χαρούμενου κυρίου Τσίπρα με τους οπαδούς του, τους Πακιστανούς και τους Ρωμά. Αυτή την Ελλάδα θέλει ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί λοιπόν είναι ελαφρομετανάστες, γιατί εισέρχονται παράνομα και δεν είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ακόμη και οι λιποτάκτες του Συριακού στρατού είναι και αυτοί οι λαθρομετανάστες. Γι' αυτό και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι μόνο το 5% από αυτούς είναι πρόσφυγες. Το οποίο βεβαίως, Συμβούλιο της Επικρατείας, θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρέκβαση και ένα σχόλιο. Ενώ βεβαίως οι δικαστές δίνουν αναδρομικά στους εαυτούς τους, βγάζει μια απόφαση χθες η Ολομέλεια, κατάπτυστη, όπου κρίνει νόμιμες περικοπές των δώρων. Πάει ο 13ος και 14ος μισθός. Όπως το ίδιο Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το νόμο 4093 του 2012. Ξέρετε ποιος είναι ο νόμος αυτός, αυτός που έκανε τις περικοπές. Ξέρετε ποιος ήταν ο εμπνευστής, ο δημιουργός αυτού του νόμου εκτρώματος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ξέρετε τι έλεγε αυτός ο νόμος. Γιατί εγώ είμαι δικηγόρος, έτσι και είμαι μέσα στην κοινωνία και είχα πελάτες, κόντεψαν να αυτοκτονήσουν κάποιοι. Καταργήθηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαι εγώ με τον κύριο Ευαγγελίδη. Είμαι προϊστάμενός του και επειδή δεν το συμπαθώ, του φτιάχνω μια αναφορά και το παραπέμπω στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Έλεγε λοιπόν αυτός ο νόμος, ο κατάπτυστος, ότι και μόνο με την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά σαφή παραβίαση τεκμηρίου της αθωότητας, τίθεσε σε διαθεσιμότητα. Γιατί έπρεπε να δώσουμε αριθμούς στην Τρόικα. Γιατί μας βλέπουν ως αριθμούς, δεν μας βλέπουν σαν οντότητες, σαν πρόσωπα. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολλά είναι τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, να αναφέρουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε και όπως βλέπετε ακριβώς η αναφορά που κάνω και στη μία και στην άλλη, βλέπετε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η άλλη είναι ξεκάθαρη. Είναι αντίχριστοι μισέλληνες. Βλέπετε τον κύριο Φίλη, ο οποίος με φανατισμό έλεγε όταν συζητιόταν η επικύρωση αυτής της κατάπτυσης συμφωνίας των Πρεσπών. Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική. Η Βόρειος Ήπειρος δεν είναι Βόρειος Ήπειρος, είναι Νότια Αλβανία. Και την προηγούμενη Παρασκευή ήρθε το θέμα άρσης ασυλίας του, γιατί χαρακτήρισε τον εθνομάτυρα Κωνσταντίνο Κατσίφα ως άνθρωπο με ψυχική διαταραχή. Και ομοθυμαδών οι πολιτικές δυνάμεις δεν ήραν την ασυλία του κυρίου Φίλη. Η δημοκρατία έχει κάποιους πιο ίσους. Το άρθρο 4, το οποίο ανήκει στο στενό πυρήνα του συντάγματός μας, το όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, πάει περίπατο. Γιατί υπάρχει το άρθρο 86. Με αυτή την παραγραφή, την πολύ σύντομη για τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς, τα πολιτικά στελέχη. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόβλημα ακριβώς είναι πολύ σημαντικό και ανήκει και απλώνεται οριζόντια. Γιατί από τη μία, όπως σας είπα, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι αυτός που είναι, που υποστηρίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες του περιθωρίου, και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η πρότασή της για το Ευρωψηφοδέλτιο? Η κυρία Τζαβέλα, η οποία έχει δηλώσει στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν ήταν ευρωβουλευτής με το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί περιφέρονται από κόμμα σε κόμμα κιόλας κτλ. Και γίνονται, έχουμε και πολιτικές μεταγραφές. Ξέραμε ότι μεταγραφές υπάρχουν μόνο στο ποδόσφαιρο, τώρα υπάρχουν μεταγραφές. Και συνήθως ψωνίζονται και παλτά. Λοιπόν, τι είχε πει λοιπόν η κυρία Τζαβέλα? Εάν είναι να καεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη, να καεί η Ελλάδα. Ο κύριος Κερίδης. Αυτός ο οποίος δήλωσε ότι είμαστε ένα τεχνητό έθνος προερχόμενο από τους Οθωμανούς, όπως και οι Μακεντόντσοι. Εγώ δεν ξέρω κανένα έθνος Μακεντόντσι. Και επειδή το γνωστικό μου αντικείμενο είναι νεότερη και σύγχρονη ιστορία, και με τον Δημήτρη τον Ευαγγελίδη έχουμε γράψει και ένα βιβλίο το 2017 από το Σλαβομακεδονισμό, Σκοπιανό Μακεδονισμό, Γενολογία μιας Εθνολογικής Δραθοκυρίας. Η Καλυψό Ιγούλα, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Μπουτάρη. Αυτές είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μαλλιάς, ο πρώην πρέσβης στα Σκόπια, που προέρχεται από το ποτάμι και ήταν ο πρώτος που έβγαλε βιβλίο για τη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί μας κοροϊδεύουν και μας λένε, σε όνομα ενός δίθεν μακεδονομαχισμού, ότι θα αγωνιστούν να αλλάξουν, να βελτιώσουν αυτή τη συμφωνία, ότι αυτή η συμφωνία δεν ακυρώνεται και ούτω καθεξής.
Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και θέλω να κάνω αυτή τη γενική παρατήρηση. Ξέρετε κάτι, προφανώς και έχουμε κάποιες προτεραιότητες και έχουμε κάποια βασικά προτάγματα και έχουμε και ένα πολιτικό πρόγραμμα, όπως το ονομάζουμε, ένα πρόγραμμα εναλλακτικής πατριωτικής διακυβέρνησης. Ξέρετε όμως, όλα τα κόμματα έχουν προγράμματα. Όλα είναι κοστολογημένα. Πόσο ενώ είναι λοιπόν κοστολογημένα, όταν αναλαμβάνουν να τα μετουσιώσουν σε πράξη, αποτυχάνουν παταγωδώς, είναι ένα ερώτημα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Οι λύσεις είναι πάρα πολύ απλές. Δυστυχώς, αυτή η εντός εισαγωγικών πολιτική ελίτ που μας κυβερνά τις τελευταίες δεκαετίες, λειτουργούν υπηρετώντας τα ξένα συμφέροντα, λειτουργούν ως εντολοδόχοι των ξένων. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μία ελληνική τράπεζα. Δεν υπάρχουν ελληνικοί σιδηρόδρομοι, δεν υπάρχουν ελληνικά λιμάνια, δεν υπάρχουν ελληνικά αεροδρόμια. Έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Έχουμε ξεπουλήσει τον εθνικό μας πλούτο, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, και δεν αντιδρά κανείς. Οι Έλληνες οδηγούνται στη φτωχοποίηση, όπως σας είπα, κοιμούνται, αν κατεβείτε στην Αθήνα, θα δείτε ότι κοιμούνται σε κάδους σκουπιδιών και σε χαρτόνια, και την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ από αυτές τις περίεργες μη και ό του όρου των τζιχαντιστών και με 25% παρακαλώ χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό. Διάβαζα προχθές δε ότι 35 δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την επιχειρηματικότητα των Ρωμά. Εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τους δίνουν επιδόματα και υπάρχουν προβλήματα. Η Ελεύθερη Πατρίδα λοιπόν λέει ότι ήρθε η ώρα πραγματικά με ανθρώπους γνήσιους, καθαρούς. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να σας πουλήσουμε κυραλιφές ή αυθεντικές επιστολές του Ιησού. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε κάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε 40 κόμματα. Ξέρετε ότι για να συμμετέχει κάποιος σε κόμμα, γιατί συμμετέχει και Ελλήνων Συνέλευση του κ. Σόρα, ο οποίος είναι κρατούμενος. Δεν ζητάτε ποινικό μητρώο. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε από τους προέδρους των κομμάτων που συμμετέχουν σε ευρωεκλογές να δούμε το ποινικό τους μητρώο? Σας πληροφορώ, το δικό μου έχει 0. Οι άλλοι έχουν. Να δούμε τις χρηματοδοτήσεις τους. Γιατί, βρε αδερφέ, εγώ κάνω 2 δουλειές. Και δυσκολεύω να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου, τις δανειακές, τις οικογενειακές μου. Μήπως πρέπει να παρατήσω τελικά αυτές τις 2 δουλειές και να ασχοληθώ με κάτι άλλο πιο επικερδές, να πουλάω κι εγώ ματζούνια και διάφορα άλλα βότανα, γιατί πραγματικά δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα? Πώς λοιπόν, να σας πω κάτι, υπάρχει δηλαδή. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, ενώ στο 99% των πελατών μου παίρνω μόνο το παράβολο, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι διαφημίζουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες και πληρώνουν και το παράβολο σε κάποιους. Τι νήτρο που γίνεται? Πολλά είναι, πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά. Και ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε άνθρωποι γνήσιοι, καθαροί, δεν χρωστάμε σε κανέναν, άνθρωποι αυτοδημιούργητοι, σας κοιτάμε στα μάτια και ο αγώνας μας είναι καθαρός και αγνός για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Τα προτάγματά μας τα βασικά, με 10 απλά βήματα η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει ρότα, αν αποκτήσει μια πραγματικά ελληνική πατριωτική διακυβέρνηση. Έχουμε 5 βασικά προτάγματα. Ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Δυστυχώς δεν είμαστε κράτος κυρίαρχο. Αποκατάσταση της εθνικής παιδείας. Ξέρετε, από το 2009 από το ΓΑΠ έχει φύγει ο όρος εθνικής από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει αλλάξει δε πάνω από 5 φορές ονομασία το Υπουργείο, για το οποίο έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια για αλλαγή λογοτύπων πινακίδων, που θα ήταν τα περίφημα ισοδύναμα. Τόσο απλές είναι οι λύσεις. Λέμε ιδίες δυνάμεση. Δηλαδή με τις ίδιες μας δυνάμεις. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Έχει πολύ πλούτο. Στο υπέδαφος, υδρογονάνθρακες, ουράνιο, μαγκάνιο, χρυσό. Πώς γίνεται αυτό και να είμαστε μια φτωχή χώρα? Ακριβώς γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ξένα συμφέροντα. Μιλάμε για τη δίκη της Αθήνας. Γιατί δίνουμε αυτόν τον συμβολισμό? Γιατί επιτέλους πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, σε μια τίμια, καθαρή δίκη, όσοι μας φέρανε από το 1974 μέχρι σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Η ατιμωρησία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη δημοκρατία μας. Και βεβαίως,
Το τελευταίο, το οποίο επίσης είναι η πιο διακριτή φυσιογνωμία από όλα τα άλλα κόμματα, εμείς δεν μιλάμε αυτό το σφαρμένο υλικό να προσπαθήσουμε να το ρετουσάρουμε, να τα ανακαινήσουμε. Θέλουμε να το γκρεμίσουμε και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα νέο σύνταγμα, με μια νέα ελληνική πολιτεία που παραπέμπει στο πρώτο πραγματικό εθνάρχη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, και παραπέμπει στην ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Φεραίου, του μεγάλου Έλληνα οραματιστή, όπου σε αυτή τη νέα ελληνική πολιτεία θα είναι ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης με έναν πρωθυπουργό, 6 υπουργούς και έναν υφυπουργό οικονομικών, με δραστική μείωση των βουλευτών 150 με 200, οι οποίοι θα λαμβάνουν αποζημίωση και όχι μισθό στα μέσα επίπεδα του δημοσίου, με ένα σώμα γερουσίας που θα είναι πάνω από τα 45 με αυξημένα τυπικά προσόντα και θα είναι ένα κυρίαρχο όργανο με συνταγματικό δικαστήριο, με γενικούς γραμματείς μόνιμους μέσα από τη δημόσια διοίκηση με διαδικασία ΣΕΠ και κατάργηση όλων αυτών των κομματικών κυφήνων τύπου Καρανίκα, συμβούλων, παρασυμβούλων, ειδικών γραμματέων, κόντρα γραμματέων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών που δεν παράγουν απολύτως τίποτα και απομυζούν το κρατικό κουρβανά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και βεβαίως, αύξηση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Πείτε μου εσείς ποιος μπορεί στα 25 χρόνια να εκλεγεί, εάν δεν είναι γόνος ή δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Και βασική προϋπόθεση για να μπορεί να εκλεγεί, να έχει κολλήσει ένσημα, δηλαδή να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, να είναι δηλαδή να εργάζεται ή να είναι άνεργος και όχι άεργος. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Επίσης βεβαίως θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα, γι' αυτό σας λέω, οι λύσεις είναι πάρα πολύ απλές. Θα αναφέρω μόνο επιγραμματικά ότι δεν αντιλαμβάνομαι σε μια οικονομική και νομισματική ένωση, σε μια ευρωπαϊκή ένωση που υποτίθεται υπάρχει κοινή οικονομική δασμολική πολιτική, γιατί στη Βουλγαρία, που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει φορολογία 10%, στη Ρουμανία 9% και η Ελλάδα να έχει 29%. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει η φορολογία να πέσει στο 10% και ένας ενιαίος ΦΠΑ στο 12-15%. Για να δοθεί δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις που φύγαν στα Βαλκάνια να γυρίσουν πίσω και να επιδοτηθεί όχι ανεργία, η εργασία. Να επιδοτούνται επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ανέργους. Να δείτε πώς λύνεται το πρόβλημα της ανεργίας σε μηδενικό χρόνο. Το θέλουμε. Το θέλουνε. Αυτοί έχουν τους κομματικούς στρατούς. Εσείς λοιπόν, κορόιδα, που συνεχίζετε να τους χειροκροτείτε και να τους πιστεύετε, τρέξτε εκεί έτσι να σας έχουν από κοντά, γιατί πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ, ενώ λαμβάνουν εκατομμύρια ευρώ κρατικής χρηματοδότησης, μπορούν να δώσει λύση, η γόνια αυτή, ξέχασα έτσι για να μην την αδικήσω την πρόεδρο του Κινάλ, η κυρία Γεννηματά, είναι μια άλλη πολύ επιτυχημένη επαγγελματίας. Στα 49 της δεν πήγε ποτέ στην Εθνική Τράπεζα που δούλευε και βγήκε 49 στη σύνταξη για να κουνάει σε εμάς το δάχτυλο και να μας λέει ότι πρέπει να βγούμε στα 65. Και να μας λέει ότι είναι κάτι το καινούριο και πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, να λέμε παραδείγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι μία. Έχετε μία επιλογή, να το καταλάβετε. Υπάρχουν το δίλημα το πραγματικό. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και όλα αυτά τα συστημικά κόμματα και όλες οι παραφιάδες που ανέφερα εκεί, όλοι αυτοί οι νέοι, έτσι, κομπάρσοι της πολιτικής. Έχουμε από τη μια μεριά ολόκληρο το σύστημα, αυτοί που υπηρετούν την παγκοσμιοποίηση, αυτοί που είναι υπέρ αυτών των θεμάτων που σας περιέγραψα, που είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, υπέρ των λαθρομεταναστών, υπέρ της αλλίως εθνικής μας ταυτότητας και πάνε χεράκι-χεράκι. Και από την άλλη μεριά είναι όσοι είναι απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και όσοι είναι με τον Χριστό και την πατρίδα. Για μας λοιπόν οι ψήφους ευρωεκλογές είναι ομολογία πίστεως. Σας καλούμε λοιπόν κοντά μας να αγωνιστούμε, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αλυσίδα πατριωτική με έναν αγώνα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος στην ελευθερία. Το πατριωτικό κίνημα που δυναμώθηκε μέσα από τα μεγάλα φιλαλητήρια δώσαν το δικαίωμα στους 17 να ψηφίζουν γιατί πίστευαν ότι θα τους ακολουθήσουν. Το θέμα όμως το κυρίαρχο το εθνικό της Μακεδονίας ξύπνησε, αφύπνισε συνειδήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει τώρα μια πραγματική πολιτική ανατροπή. Αυτή θα γίνει μόνο με μια γνήσια ελληνική πατριωτική διακυβέρνηση που θα την εκφράσει ένα γνήσιο πατριωτικό δημοκρατικό μέτωπο από ανθρώπους καθαρούς. Εμπιστευτείτε μας
Γιατί διαφορετικά η Ελλάδα χάνεται. Δεν θα συζητάμε πλέον για το μέλλον της Ελλάδας, αλλά για το αν η Ελλάδα θα έχει μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ασταμάτητος και χυμαρόδης ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε και παρακολουθήσατε τη συνέντευξη και θα θέλαμε να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά αυτά που υπόθηκαν. Ευχαριστούμε πολύ.